Ξεκινάμε σήμερα πρώτη μέρα δράση στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, την εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ». Η δράση αυτή θα διαρκέσει 10 ημέρες, επόμενες 2 εβδομάδες. Είναι μια δράση η οποία έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Τροχιάς Ηρακλείου και συνδιοργανώνεται από κοινού με το Δήμο Ηρακλείου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου και με την Ευγενική Χορηγία της Περιφέρειας Κρήτης. Σήμερα το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής επισκέφτεται το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και το 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Καθημερινά στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής θα επισκέπτονται 130 με 150 μαθητές. Συνολικά θα εκπαιδευτούν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής 1.500 παιδιά, μαθητές κυρίως δημοτικών σχολείων από όλο τον νομό Ηρακλείου. Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής έχουμε σχεδιάσει και υπάρχουν 9 διαφορετικοί σταθμοί. Ο πρώτος σταθμός είναι το όχημα ανατροπής. Τα παιδιά μαθαίνουν για τη σωστή χρήση της ζώνης ασφάλειας στο όχημα ανατροπής. Ο δεύτερος σταθμός είναι τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας, η δίκυκλη μοτοσυκλέτα, το περιπολικό και το ποδήλατο. Οι συνάδελφοι ενημερώνουν τα παιδιά για τη σωστή χρήση του κράνους, τη σωστή χρήση της ζώνης, αλλά τα παιδιά εξοικειώνονται και με τα οχήματα της ελληνικής αστυνομίας. Ο επόμενος σταθμός είναι οι συνάδελφοι από το λιμενικό σώμα μαζί με το όχημά τους. Ενημερώνουν τα παιδιά και για άλλα θέματα πέρα της οδικής ασφάλειας, όπως είναι η προστασία της σωματικής επικαιρεότητας σε θέματα πνιγμού στη θάλασσα κτλ. Ο επόμενος σταθμός είναι το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες, όπου ενημερώνουν οι διασώστες τα παιδιά για θέματα πρώτων βοηθειών. Υπάρχει σταθμός ο οποίος είναι συνάδελφοι αστυνομικοί τροχονόμοι που ενημερώνουν τα παιδιά για τους βασικούς κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και για τις πινακίδες σήμασης, να μαθαίνουν τα παιδιά να ερμηνεύουν και να διαβάζουν σωστά τις πινακίδες. Επόμενος σταθμός είναι τα βιωματικά παιχνίδια της Τροχιάς Ηρακλείου, τα οποία βιωματικά παιχνίδια συνδέονται με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στα βιωματικά παιχνίδια αυτά έχουμε τα γυαλιά προσομοίωσης μέθης, έχουμε εικόνες από σωστές ή λάθος συμπεριφορές επιβατών μέσα σε κάποιο όχημα και τις συζητάνε μαζί με τα παιδιά. Έχουμε επίσης παιχνίδι bowling που συνδέεται με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Επόμενος σταθμός είναι η πεζή κυκλοφορία μέσα στο πρότυπο αυτό πόλης του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τα παιδιά μαθαίνουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στην πόλη από το πεζοδρόμιο, μαθαίνουν να διασχίζουν τον δρόμο απέναντι από τη διάβαση πεζών. Επόμενος σταθμός είναι αυτός της Δημοτικής Αστυνομίας. Οι συνάδελφοι δημοτικοί αστυνομικοί ενημερώνουν τα παιδιά για θέματα οδικής ασφάλειας μέσα από την ζωγραφική. Σκοπός και στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δράσης είναι η εξοικείωση των παιδιών με τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να μάθουν τα παιδιά να κυκλοφορούν ορθά στον δρόμο, στην πόλη του Ηρακλείου, πεζοί σήμερα, επιβάτες σήμερα μέσα στα οχήματά τους, να φορούν τις προστατευτικές ζώνες όταν κάθονται κυρίως στο πίσω κάθισμα. Τις δράσεις αυτής είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων παιδιών, η σφυριλάτηση σε θέματα οδικής ασφάλειας, προκειμένου να καλλιεργήσουμε σωστή συνείδηση, σωστή κυκλοφοριακή κουλτούρα και να διαμορφώσουμε, να δημιουργήσουμε νέες γενιές οδηγών, πολύ καλύτερες από τις σημερινές, γενιές οδηγών που κυκλοφορώντας στον δρόμο θα σέβονται προστίστως το δικό τους εαυτό, θα σέβονται τους συνεπιβάτες που έχουν μέσα στο όχημα, αλλά και όλους τους χρήστες που χρησιμοποιούν το ίδιο οδικό περιβάλλον.